μέρος στο Σύνταγμα. Ανευλογημένο! Έξω είμαστε! Έχει τους αστυνομικούς! Δεν θα προχωρήσει κανείς πιο μπροστά. Μέχρι τους αστυνομικούς. Ευχαριστώ. Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή. Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή. Μη στριμώχνεστε κιόλας. Σιγά σιγά. Είμαστε τόσοι πολλοί. Είμαστε χιλιάδες χιλιάδων. Ίσως είμαστε και 100.000. Ο κόσμος είναι πίσω στη Σταδίου ακόμα. Είμαστε χιλιάδες χιλιάδων. Με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, του ταξιάρχου, μας ειδοποιούν ότι είμαστε ίσως και 150.000 κόσμος. Χειροκροτήστε το λαό του Θεού. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει. Παλεύει μαζί με το λαό, όχι στο φακέλωμα και στο φασισμό. Ο κλήρος παλεύει μαζί με το λαό, όχι στο φακέλωμα και στο φασισμό. Ο κλήρος παλεύει μαζί με το λαό, όχι στο φακέλωμα και στο φασισμό. Έξω οι μασόνοι απ' τη Βουλή. 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 Ο πατήρ Νικόδημος Πετρόπουλος θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Χαιρετούμε τη σύναξη και εύχομαι ο Άγιος Θεός να την ευλογήσει. Ορθοδοξία ή θάνατος. Ο κύριος Δημήτρης Μπακάλης θα απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, περιούσιε ορθόδοξε ελληνικέ λαέ, χαίρε και μη φοβήσαι, ο Σταυρός μας ενώνει. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις κι εσύ και να δώσεις τη λύση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας μας. Ο απλός ορθόδοξος ελληνικός λαός βγήκε μπροστά και είπε το στόμεν καλός. Συναρθήκαμε εδώ σήμερα όχι για μία απλή διαμαρτυρία, όπως συνηθίζεται, αλλά για μία ομολογία πίστεως. Κλήρος και λαός ενωμένοι και αποφασισμένοι δηλώνουμε ότι δεν θα παραλάβουμε ποτέ την κάρτα του πολίτη που πάνε να μας δώσουν με ύπουλο και δόλιο τρόπο. Ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, μιας κρίσης που δημιούργησε ο διεθνής σιωνισμός και όλα τα παράγωγά του, χρησιμοποιώντας τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες ως εκτελεστικά όργανα του. Δυστυχώς το ένδοξο ελληνικό έθνος βρίσκεται υποκατοχή κάτω από το ζυγό της Τρόικας που μας στέλνουν σε πλήρη υποταγή. Αλλά αυτό δεν θα τους περάσει. Ειλικρινά λυπούμεθα για την κατάντια του ελληνικού έθνους, διότι για τη λευτεριά αυτού του τόπου χύθηκε πολύ αίμα μαρτύρων και ηρώων.
ντροπή και έσχος σε όλους αυτούς που φέρανε σε αυτήν την κατάτια τη χώρα. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να τους στείλουμε ένα ηρωικό μήνυμα, όπως ξέρει να δίνει αυτός ο λαός. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει στην ιστορία μας, οπότε και όταν χρειαστεί. Και τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω τους κινδύνους και τις παγίδες που υποκρύπτει η κάρτα του πολίτη. Το απόλυτο μέσο στέρησης της ατομικής ελευθερίας. Πρώτον, παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Άρθρο 13, παράγραφος 1 του Συντάγματος, η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω και το άρθρο 3, παράγραφος 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που τηρεί απαρασάλευτα τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και ιερές παραδόσεις. Δεύτερα, σύμφωνα με τις αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες στους πλέον διαδεδομένους τύπους barcode, όπως το UPC EAN13, ενυπάρχει εμφανέστατα ο δυσόνυμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους όπως το COM39 δεν είναι εμφανής αλλά κρυφός. Τρίτον, ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται. Παρακαλώ, επειδή κοιτάτε πίσω, χιλιάδες λαού έρχονται, χιλιάδες λαού ακόμα ανεβαίνουν. Και εμείς θα ανοίξτε δεξιά και αριστερά, ανοίξτε να χωρέσουμε, ανοίξτε. Κατά τις εκτιμήσεις του ταξιάρχου είμαστε 150 περίπου χιλιάδες λαού αυτή τη στιγμή. Ακόμα έρχονται, δείτε πίσω τι γίνεται. Βεβαίως. Να φύγουνε, να προλάβουν. Λοιπόν, τρίτο, ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίηση του γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του ΆΜΚΑ και αναβαθμισμένη έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης επί της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλαδή της κάρτα του πολίτη, και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία πρόσωπη μηδενιστική οντότητα. Ενώ απαγορεύεται σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία η αριθμοποίηση του υποκειμένου σε αντίθεση με το αντικείμενο. Τέταρτο, παραβιάζεται το άρθρο 5.1 του Συντάγματος, αφού η μη παραλαβή της κάρτας απαγορεύει το δικαίωμα κάθε προσώπου και αναπτύσσει ελεύθερη. Ήρθε ο ταξιαρχός, δύο λαϊκοί, δύο ιερείς. Ναι. Ή ο Μπακάλης με δύο λαϊκούς. Και να κλειδοποιήσουμε. Μπροστά εκεί. Ναι, ναι. Πάω εγώ. Ό,τι η προσωπικότητα και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων. Καθώς και το άρθρο 1, 15, 29, 16, 25, 34 και 35 του νόμου 36, 4, 18 Δευτέρου του 2000 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με την θρησκευτική του συνείδηση. Καταλύει την ελευθερία, παραβιάζοντας το απόλυτο των προσωπικών δεδομένων νόμος 2772 του 1977. Προσβάλλεται δε επιπλέον το δημοκρατικό πολίτευμα της πατρίδος μας, εφόσον θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος καταλύονται και αλλοιώνονται, όπως η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα, η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα, τέλος ο νόμος 3655 του 2008. Και κατ' επέκταση, ως αποτέλεσμα εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν, είναι άκυρος, διότι αυτή ψηφίστηκε όχι από την ολομέλεια της Βουλής, όπως θα έπρεπε, 80 απότερους βουλευτές.
μην τηρουμένης της απαιτουμένης πλειοψηφίας που δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα διεθνών οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα. Πασό! Του άρθρου 28 παράγραφο 2 του Συντάγματος. Ερωτήματα. Γιατί η κυβέρνηση είναι διστακτική στην πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών και των πολιτών σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο του μικροτσίπ στην κάρτα, αλλά και με την χρήση και τον τρόπο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων. Γιατί τα προσωπικά δεδομένα που θα περιέχονται στην κάρτα του πολίτη θα αποδίδονται σε κεντρική τράπεζα δεδομένων. Σε τι χρειάζεται να κουβαλά μαζί του κανείς πλήθος δεδομένων προσιτά σε κάθε κρατικό υπάλληλο δεν συνάδει με την αρχή της αναγκαιότητος. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρότατα όπως η εμπόρια ανταγωνιστικότητα, η αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου, η προάσπιση εθνικών συμφερόντων, η διαφθορά για τη μορισία και τα λοιπά, και ασχολούμαστε με μια κάρτα επικίνδυνη και που ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί. Διακόπτω, διότι παρότι περνάει τόση ώρα περιμένουμε, γιατί ο λαός έρχεται ακόμα. Χειροκροτήστε, είμαστε χιλιάδες χιλιάδων, χιλιάδες χιλιάδων λαού. Αδέλφια μου, συγχαρητήρια και για την ευπρέπεια που διεξήχθηκε η συγκέντρωση, αλλά και τα συνθήματα, αλλά και η όλη παρουσία σας ήταν όντως χριστιανική και ελληνοπρεπής. Άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι πατέρες, οι πατέρες και που ήρθατε από το Άγιον Όρος, από διάφορες μονές ήρθαν και μας χαιρέτησαν και έστειλαν μηνύματα, μας έδωσαν των Ηγουμένων, καθώς μηνύματα μας έστειλαν και άλλοι Μητροπολίτες, αλλά λόγω χρόνου δεν τα διαβάζουμε. Συνεχίζει ο κύριος Μπακάλης. Στο ηλεκτρονικό αυτό φακέλωμα που θέλουν να μας επιβάλλουν δικτατορικά τον τρόπο ως Έλληνες πολίτες, επικαλουμένοι τον άρθρο 9 α του Ελληνικού Συντάγματος καθώς και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύνθεσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έτσι. Αρνούμαστε να συνενέσουμε και να παραλάβουμε την ελόγω κάρτα. Έχει επίσης διατυπωθεί όπως οι ονότητες που ζουν και απολαμβάνουν τα διάφορα αγαθά της χώρας μας έχουν το αναφέρετο δικαίωμα στο όνομα της δημοκρατίας να επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να την χάνουν μια ειδική μεταχείριση ως αντιρρησίας. Τώρα, ακούστε το τι θα πω, ακούστε το. Συνείδησης έναντι νόμ... Ήδη στο Μητρό, στο τηλέφωνο, τηλεφώνησε αυτή τη στιγμή και είναι ανοιχτή η γραμμή και μ' ακούει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεος, ο Ιερεμίας, ο πατήρ Ιερεμίας. Κλήρος και λαός μου λέει στο τηλέφωνο, συμπαραστέκεται και δηλώνει όχι στην κάρτα του πολίτη και στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς και συγχαίρει όλο το λαό. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε. Ναι. Υπέρμαχος στρατηγός μου λέγει, η Παναγία μας είναι μαζί μας και μου λέει ο Δεσπότης, θα τους σαρώσουμε. Θα σαρώσει η Παναγία με το όρμα της όλους τους εχθρούς της πίστεως και της Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Ο λαός ας είναι ο φρουρός της Ορθοδοξίας, μου λέει και εκείνη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε. Αντιρρησίες συνειδήσεως έναντι νόμων και εξουσιών που τους επιβάλλουν και πράξουν κατά αντίθετο με το θρησκευτικό πιστεύω και τις αρχές του. Έτσι και εμείς μπορούμε να πράξουμε το ίδιο. Δεν κατανοούμε βεβαίως γιατί θα έπρεπε να επικαλούμαστε το ως έχουμε.
έχω δικαίωμα τη στιγμή που δεν αποτελούμε μειονότητα στη χώρα μας. Έχουμε το αναφέρω το δικαίωμα. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν χωράμε. Απλωθείτε δεξιά παρακαλώ. Προχωρήστε γιατί ανεβαίνουνε χιλιάδες λαού και δεν χωρούν. Σταματήσανε, δεν μπορούν να ανεβούνε. Προχωρήστε προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Προχωρήστε παρακαλώ. Ελάτε, ελάτε αδέλφια μου, ανεβείτε. Ανεβείτε. Ο κόσμος με ειδοποιούν ότι είναι ακόμα στην Κλαθμόνος. Προχωρήστε, προχωρήστε προς τα μέρη πέρα. Προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Έχουμε αναφέρον το δικαίωμα να απαιτήσουμε να τηρηθούν οι νόμοι που προβλέπονται από το Σύνταγμά μας και μας προφυλάσσουν από κάθε καταπάτηση της ελευθερίας μας. Αλλά ακόμη και με το πρίσμα αυτής της θεώρησης μπορούμε να περιφρουρήσουμε την άρνησή μας για την παραλαβή της ελόγω κάρτας. Αδέρφια μου, μην πτωείστε. Τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Όταν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Ο Χριστός είναι με την Ελλάδα και θα μας σώσει από όλους αυτούς που οργάνωσαν όλα αυτά τα αντίθετα σχέδιά τους, τα οποία στο τέλος θα πέσουν στο κενό. Γιατί ο εγγυητής των πάντων είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου που μετήχαν σε αυτή την οργάνωση, ευχαριστούμε την ελληνική αστυνομία, τον Διευθυντή, τον Ταξίαρχο που μας περιφρούρησε, τον κύριο Λιγιδάκη, και όλους τους επικεφαλείς για την καλή συνεργασία και τους λέμε ότι αγωνιζόμαστε και για αυτήν την αστυνομία να παραμείνει ελληνική, γιατί αυτά τα παιδιά είναι δικά μας. Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής πράγματι τον Ταξίαρχο, τον κύριο Λιγιδάκη και όλα τα παιδιά της αστυνομίας, οι οποίοι μας περιφρύνησαν χωρίς εμπόδια. Είναι και αυτοί οι παιδιά δικά μας και αυτοί δεν θέλουν την κάρτα του πολίτη. Ξέρουν και αυτοί η κάρτα την κρύβει. Όχι στην κάρτα του πολίτη. 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 Επίσης, συγκινητικό παράδειγμα είναι ότι ιερέας από το Αγρίνιο, ο πατή Παύλος, ήρθε με το αναπηρικό καροτσάκι και ηγείται της πορείας. Υπεράσω, όταν γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία. Χειροκροτήστε τον παπά αυτόν που είναι παράδειγμα του Ορθοδόξου μας. Όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βέβαια. Παρακαλώ, ο δημοσιογράφος, κύριος που δημοσιογραφεί γνωστός, ο Μακρύς ο Διονύσης, ο οποίος δημοσιογραφεί συχνά σε όλες τις εφημερίδες
ζήτησε να του δώσουμε το λόγο να απευθύνει χαιρετισμό. Προχωρήστε γιατί δεν χωράτε, ανεβαίνουν ακόμα, προχωρήστε προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός, ελάτε παρακαλώ, ελάτε όλοι, προχωρήστε, ελάτε, ελάτε παρακαλώ, μετακινηθείτε, εκεί μην έχετε φρακάρει μπροστά από τη Μεγάλη Βρετάνια, ελάτε, προχωρήστε. Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί μου, η παρουσία μας εδώ δεν αποτελεί μόνο διαμαρτυρία για την Κάρτα του Πολίτη. Η παρουσία μας εδώ δεν υποδηλώνει αντίδραση ή πόλεμο ενάντια σε αυτούς που ως πυθύνια όργανα των μασονικών στοών και λεσκών όπως αυτή της Bilderberg βάλουν κατά της ευλογημένης Ελλάδας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και της πατροπαράδοτης χριστιανικής οικογένειας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί μαρτυρία. Η παρουσία μας εδώ είναι ομολογία. Η παρουσία μας εδώ είναι προσευχή. Είναι παράκληση προς τον Τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό. Είναι ηκεσία, είναι δέηση, είναι κραυγή αγωνίας για να φουγκραστεί τον πόνο και τη θλίψη που προκαλεί σε όλους μας η συστηματική αποδόμηση των ιδανικών και αξιών που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της χώρας μας. Χριστιανοί μου, μη φοβάστε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός περίμενε από όλους εμάς εδώ να κάνουμε το πρώτο αυτό βήμα και με την παρουσία μας αυτό κάναμε και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Τα υπόλοιπα ήδη έχει αρχίσει να τα κάνει αυτός. Ήδη τα βέλη του σημαδεύουν τους τυφλοπόντικες της ασυδοσίας. Ήδη η ροπέα του έχει στραφεί στα κεφάλια αυτών που ζήλεψαν τη δόξα του Εφιάλτη και ζώνει και καλά θέλουν να παραδώσουν την ευλογημένη πατρίδα μας στον Ιαρό Σατανά. Χριστιανοί μου, θαρσί, ο Κύριος είναι μαζί μας, ο Παράκλητος είναι κοντά μας. Κρατήστε στεναρά τις θερμοπύλες της Ορθόδοξης πίστεως και γρήγορα θα διαπιστώσετε πως η θυσία σας για όλους εσάς που ήρθατε από κάθε άκρη στην Ελλάδα, για όλους εμάς από εδώ από την Αθήνα, να ομολογήσετε Χριστό, δεν θα πάει χαμένη. Η Ανάσταση έρχεται, η Κάρτα της Ανελευθερίας δεν θα περάσει. Η Ορθοδοξία και πάλι θα κυριαρχήσει σε ολάκερη την οικουμένη. Όχι στην Κάρτα του Πολίτη. Όχι στην Κάρτα του Πολίτη. Όχι στην Κάρτα του Πολίτη. Όχι στην Κάρτα